Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε γρήγορα, γρήγορα τι έχει γίνει με το συγκεκριμένο τραγουδίστη. Ποιος είναι αυτός ο τραγουδίστης και τι λέει για αυτό το συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε για να μην αποκαλύψει ότι είναι ομοφυλόφιλος. Πρόκειται να πούμε, πρόκειται για τον τραγουδιστή Γιώργο Περί, ο οποίος αποκάλυψε ότι πριν αρκετά χρόνια, όταν έκανε τα πρώτα του δισκογραφικά βήματα, είχε πάει σε μια δισκογραφική εταιρεία, όπου εκεί του είπαν ότι φυσικά θα του δώσουν το συμβόλαιο που θέλει, αλλά με την προϋπόθεση να υπογράψει ένα χαρτί το οποίο θα λέει ότι δεν θα αποκαλύψει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος. Σαν το πρώτο μου διεθνές συμβόλαιο με τη δισκογραφική μου εταιρεία, στο πρώτο ραντεβού ο διευθυντής με ρώτησε αν είμαι γκέι. Του απάντησα ναι. Και μετά που ήρθε το συμβόλαιο, με ανάγκασαν να υπογράψω ότι δεν θα αποκαλύψω ποτέ δημόσια ότι είμαι γκέι χωρίς τη συγκατάθεση της εταιρείας. Αυτό έγινε το 2014 και όχι στην Ελλάδα. Το συμβόλαιο αυτό ήταν στην Αμερική. Το δέχθηκα γιατί μου δόθηκε μία πόρτα και μία ευκαιρία να γυρίσω όλο τον κόσμο. Ένας λόγος που έσπασα το συμβόλαιό μου ήταν γιατί ήθελα να μιλήσω ανοιχτά για αυτό και μου κόστησε πολύ, αλλά δεν το έχω μετανιώσει. Αυτά λοιπόν λέει ο συγκεκριμένος.